χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμα εκπομπή «Ροδόσταγμα Θείας Γνώσεως». 21 Νοεμβρίου εορτάζουμε με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, εορτάζουμε την μεγάλη θεομητορική εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου και στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από την Προσεβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 7. Προσεβραίους κεφάλαιο 9, στίχη 1 έως 7. Πρώτα θα διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο, όπως το έγραψε ο Απόστολος Παύλος, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ερμηνεία του κειμένου και στον σύντομο σχολιασμό του. Αδελφοί, είχε μεν ούν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον Κοσμικών. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενή η τελιχνία και η τράπεζα, και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνεί η λεγομένη Άγια Αγίων. Χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περικεκαλυμένην πάντοθεν χρυσίο, ενή στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος αρών η βλαστήσασα και επλάκες της Διαθήκης υπεράνω δε αυτής χερουβήμ δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον, περιών ούτε στην νυν λέγειν κατά μέρο. Τούτον δε ούτο κατεσκευασμένον, ισμέν την πρώτην σκηνήν, διαπαντός ισίασιν οι ιερείς, τας λατρείας επιτελούντες, εις δε την δευτέραν, άπαξ του ενιαυτού, μόνος ο αρχιερεύς ου χωρίς αίματος, ο προσφέρειν υπερεαυτού και των του λαού αγνοημάτων. Και επειδή το πρωτότυπο κείμενο μπορεί να δυσκολεύει πολλούς αδελφούς στην κατανόησή του, γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσουμε και την ερμηνεία. Αδελφοί, είχε λοιπόν η πρώτη, η Παλαιά Διαθήκη, όρους και νομοθεσίες λατρείας και το Άγιο, το Κοσμικό, ο τόπος της σκηνής που κάθονταν όλοι, δηλαδή η αυλή, γιατί κατασκευάστηκε η σκηνή πρώτη, στην οποία υπήρχε και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, η οποία σκηνή λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, το χώρισμα, μετά από αυτό υπήρχε η σκηνή, που λέγονταν τα Άγια των Αγίων. Υπήρχε και κάποιο καταπέτασμα που χώριζε την αυλή από την πρώτη σκηνή. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε το χρυσό θυμιατήριο και η κυβωτός της Διαθήκης, η οποία ήταν σκεπασμένη από παντού με χρυσό. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης υπήρχε η στάμνα η χρυσή, η οποία περιείχε το μάνα του εξουρανού αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός στους Εβραίους όταν ήταν στην έρημο, ύστερα από την διάβαση της ερυθράς Θαλάσσης, που τους έτρεφε με το μάνα του εξουρανού. Εκεί πέρα λοιπόν, εκτός από τη Χρυσή Στάμνα με το μάνα του εξουρανού, στην Κιβωτό μέσα, υπήρχε και το ραβδί του Ααρών, το οποίο βλάστησε, και υπήρχαν και οι πλάκες της Διαθήκης. Οι πλάκες στις οποίες ήταν γραμμένες οι δέκα εντολές που τις έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Επάνω σε αυτήν την σκηνή υπήρχαν χερουδίμ που δοξάζουν τον Θεό και σκεπάζουν το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο είναι το κάλυμα της Κιβωτού για τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι καιρός τώρα για να μιλήσουμε περισσότερο ενώ αυτά έτσι είχαν κατασκευαστεί, στην πρώτη σκηνή πάντοτε έμπαιναν οι ιερείς τελώντας τις λατρίες. Στην δεύτερη σκηνή όμως, στα ενδότερα, μία φορά το χρόνο, άπαξ του ενιαυτού, έμπαινε μόνος του ο αρχιερέας, όχι χωρίς αίμα, από το αίμα δηλαδή των θυσιών έπαιρνε και ράντιζε τη σκηνή μέσα και αυτό ήταν μία θυσία και το αίμα αυτό το προσφέρει ο αρχιερεύς για τις δικές του και για τις αθέλητες αμαρτίες του λαού. Ο Απόστολος Παύλος, στην περικοπή που μόλις τώρα διαβάσαμε, μας περιγράφει πώς ακριβώς ήταν δομημένη η σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός είχε δώσει εντολή στο Μωυσή τις πλάκες τις οποίες του έδωσε στο όρος Σινά, τη χρυσή τη Στάμνα με το μάνα του εξουρανού που είχαν φυλάξει για να θυμούνται πάντοτε την τροφή που τους έστελνε ο Θεός στην έρημο για 40 χρόνια και μαζί για το ραβδί του Ααρών το οποίο βλάστησε όταν ο Ααρών και ο Μωυσής είχαν πάει στο Φαραώ για να ζητήσουν άδεια να φύγουν από την εξωρία της Αιγύπτου και να επιστρέψουν στη γη του Ισραήλ ο Φαραώ δεν πίστεψε και έτσι έγιναν κάποια θαύματα. Όπως για παράδειγμα τα νερά του Νείλου έγιναν αίμα και άλλα πολλά θαύματα και ένα από αυτά τα θαύματα που έκανε ο Θεός διαμέσου του Μωυσή και του Ααρών ήταν όταν ο Ααρών και ο Μωυσής ήταν στο Φαραώ μπροστά για να πιστέψουν ο Φαραώ με την συνοδεία του ότι ο Θεός του Μωυσή είναι ο αληθινός Θεός έριξε κάτω το ραβδί του ο Ααρών και έγινε φίδι. Ένα λοιπόν από τα πολυάριθμα θαύματα που έγιναν ήταν και το ότι η ράβδος του Ααρών βλάστησε. Η σκηνή του μαρτυρίου, όπως λέγεται, ήταν μία προτύπωση του ναού του Θεού. Ο Σολομώντας αργότερα, για να χτίσει το ναό τον οποίο έχτισε, βασίστηκε επάνω στα σχέδια του Μωυσή, στα σχέδια της σκηνής του μαρτυρίου. Γι' αυτό λοιπόν και η Αγία μας Εκκλησία τοποθετεί αυτήν την περικοπή στην εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Διότι η Θεοτόκος την ημέρα των εισοδίων μπήκε, εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Ο προφήτης και βασιλέας Δαβίδ ήθελε να χτίσει το ναό του Θεού. Αλλά όμως ο Δαβίδ είχε πέσει σε διπλό αμάρτημα, σε μοιχεία και φόνο. Ο Δαβίδ επιθυμούσε ερωτικά την γυναίκα του στρατηγού του του Ουρία. Και έτσι λοιπόν τον έστειλε τον Ουρία να πάει στον πόλεμο στην πρώτη γραμμή και μάλιστα είχε δώσει και εντολή στον εχθρό να τον φωνεύσει τον Ουρία για να μπορεί να έχει λοιπόν τη γυναίκα του και να κάνει την αμαρτία μαζί της. Επήγε λοιπόν ο Ουρίας στον πόλεμο, σκοτώθηκε και ο Δαβίδ ήταν με την Βυρσαβεέ, τη γυναίκα του Ουρία και διέπρατε Μιχία σε κάποια στιγμή ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν για να συνετίσει τον Δαβίδ και όταν ο Δαβίδ κατάλαβε το σφάλμα του έκλεγε μέρα νύχτα και έτσι συνέγραψε τον πεντηκοστό ψαλμό το ελέησόν με ο Θεός αλλά και τους υπολείπους ψαλμούς. Γι' αυτό λοιπόν και όποιος διαβάζει το ψαλτήριο με πόνο ψυχής ομοιάζει στον βασιλέα Δαβίδ. Ο βασιλέα Δαβίδ έκανε πάρα πολλά καλά. Στο βασίλειο του Ισραήλ ήταν δίκαιο, φιλεύσπλαχνο, αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό και είχε πάρα πολύ μεγάλη παρησία στο Θεό και πολλέ φορέ συνομιλούσε και με τον Θεό. Και ήθελε ω δείγμα ευγνωμοσύνη και ευλάβεια προ το πρόσωπο του Θεού να ανοικοδομήσει ένα μεγάλο ναό, γιατί μέχρι τότε ο Θεός ελατρεύεται στη σκηνή του μαρτυρίου. Όμως ο Θεός του λέει «Από τα χέρια σου δεν δέχομαι να μου χτίσεις ναό, διότι έχεις διαπράξει φόνο, είναι ματωμένα τα χέρια σου με φόνο». Και την επιθυμία αυτή την εκπλήρωσε ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ, και έχτισε αυτόν τον περίφημο ναό, που υπήρχε μέχρι και το 70 μετά Χριστόν, όπου και γκρεμίστηκε από τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα της Ρώμης, τον Τίτο διότι οι Εβραίοι δεν αποδέχθησαν τον Χριστό, δεν τους εξυπηρετούσε τα άνομα σχέδιά τους και για τον λόγο αυτό τον σταύρωσαν και έτσι τη Μεγάλη Παρασκευή όταν σχίστηκε το καταπέτασμα, αυτή η κουρτίνα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τον κυρίως Ναό, από εκείνη την ημέρα η χάρη του Θεού έπαυσε να υπάρχει στους Ιουδαίους. Στο Ναό λοιπόν αυτό, το Ναό του Σολομώντα, σύλθε η υπεραγία Θεοτόκος. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου αποτελεί μια υπόμνηση στον καθένα μας τι σημαίνει να μπορούμε να δοξάζουμε τον αληθινό Θεό, καθιστώντας τον εαυτό μας ως σκηνή Του, διότι στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου η ανθρώπινη φύση προσφέρεται στον Μέγα Αρχιερέα Χριστό ο οποίος εισέρχεται άπαξ μόνος αυτός για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία, τη σταυρική θυσία την οποία προσέφερε ο Χριστός υπέρ των του λαού αγνοημάτων. Και η υπεραγία Θεοτόκος γίνεται θησάβρισμα της δόξης του Θεού, όπως αναφέρει και το κοντάκιο της εορτής στο ναό του Θεού την υπεραγία Θεοτόκο την υποδέχεται ο αρχιερέας Ζαχαρίας, ο πατέρας του Τιμίου Προδρόμου. Την υποδέχεται με λαμπάδες, διότι ο Θεός τον έχει πληροφορήσει για αυτήν. Εκεί στο ναό την αφήνουν οι γονείς της, ο Ιωακίμ και η Άννα, την αφήνουν στο ναό και στο Θεό. Όχι διότι αυτοί δεν μπορούν να τη μεγαλώσουν, αλλά διότι αισθάνονται ότι αυτός ο ουράνιος θησαυρός δεν του ανήκει πλέον. Αυτός ο θησαυρός είναι του Θεού και σε εκείνον πρέπει να επιστραφεί. Είναι μεν η της, αλλά εκείνη θα γεννήσει Αυτόν που θα αναγεννήσει την ύπαρξή μας από τον θάνατο και την αμαρτία. Έτσι λοιπόν οι γονείς νιώθουν ότι αυτό το παιδί έχει κληθεί για μία άλλη αποστολή. Δεν θα είναι πλέον το παιδί τους, αλλά θα είναι αυτή που θα δοξάσει στον Θεό όλο το ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό ό,τι τις έμαθαν γίνεται προσευχή, γίνεται κοινωνία Θεού, γίνεται εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Και οι ίδιοι οι γονείς πρόωρα αποσύρονται από τη ζωή της, διότι νιώθουν ότι η χαρά που έλαβαν με την γέννησή της θα γίνει και χαρά, του σύμπαντος κόσμου. Έτσι είναι η αγάπη αυτών που πιστεύουν αληθινά στο Θεό, ανοιχτή προς όλους, έτοιμη να αφήσει στην άκρη ακόμη και ό,τι είναι από τα κύρια στοιχεία των ανθρώπινων σχέσεων, αυτό που το ονομάζουμε κτητικότητα, το «μου ανήκει», το «είναι δικό μου». Η είσοδος της υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό του Θεού ανοίγει το δρόμο για αυτό που θα συμβεί αργότερα, τον ερχομό του Χριστού. Ο Θεός δίνει τον αγιασμό στην Παναγία όχι μόνο στην ηλικία των τριών χρόνων όταν την οδήγησαν οι γονείς της στο Ναό του Θεού, αλλά σε όλη της τη ζωή. Η Θεοτόκος εκεί, στο Ναό του Θεού, θα εργαστεί με την προσευχή, με την άσκηση, με τη διακονία στα Άγια των Αγίων και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θα τη φέρνει τροφή, υπερουράνια τροφή, ώστε να είναι έτοιμη για να προσλάβει τον Θεάνθρωπο και να καταστήσει τον εαυτό της κατοικητήριο και ναό του Παναγίου Πνεύματος. Η Υπεραγία Θεοτόκος θα πει το ναι, εξ ονόματος όλης της ανθρωπότητας, στην κλίση που θα της κάνει ο Θεός, για να γίνει μητέρα του και όπως και οι γονεί θα μοιραστεί τον ιό της με όλη την ανθρωπότητα. Δεν θα τον κρατήσει για τον εαυτό της, αλλά θα αντιπροσφέρει το δώρο που έλαβε σε όλους τους ανθρώπους. Στον επίγειο ναό θα σπουδάσει την αγάπη για τον Θεό και η ίδια θα γίνει ναός του επουρανίου και θα μοιραστεί αυτήν την αγάπη με όλους και θα συνεχίσει να την μοιράζεται καθώς ήταν, είναι και θα είναι για πάντα όσο υπάρχει κόσμος η μεσήτρια πάντων. Η Θεοτόκος είναι η μεσήτρια, είναι ο δικηγόρος μας ενώπιον του Θεού. Ο Χριστός θα μας δείξει ότι το επιστέγασμα, η κορυφή της αγάπης είναι η θυσία. Ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, για αυτές που γνωρίζουμε αλλά και για αυτές που τις αγνοούμε και η θυσία του Χριστού γίνεται ζωή για μας. Η Παναγία άφησε πίσω της τα ανθρώπινα, άφησε πίσω τους γονείς της, την παιδικότητά της, το δικαίωμα στην επίγεια χαρά και ευτυχία και έτσι είπε το δικό της ναι στην αγάπη που γίνεται θυσία. Και μας καλεί τώρα όλους η υπεραγία Θεοτόκος να προσφέρουμε τον εαυτό μας, να προσφέρουμε τα πάθη μας, να προσφέρουμε και τα λάθη μας και να ανοιχτούμε στην αγάπη του Θεού. Καλούμαστε λοιπόν όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μιμηθούμε την υπεραγία Θεοτόκο και στην πνευματική μας προετοιμασία και στη χαρά αλλά και στις αρετές, την εγκράτεια, την ταπείνωση, την νηστεία, την αρετή, την υπακοή στον νόμο του Θεού, να μιμηθούμε όλες αυτές τις αρετές τις οποίες είχε και η Παναγία μας. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου αδελφοί, θα διαβάσουμε την Ευαγγελική Περικοπή της ημέρας, το πρωτότυπο κείμενο και την ερμηνεία του. Η περικοπή είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 10, στίχη 38 έως 42 και εν δέκατο κεφάλαιο στίχη 27 έως 28. Καταλουκάν 10 κεφάλαιο, στίχη 38 έως 42 και εν δέκατο κεφάλαιο 27 με 28. Το καιρό εκείνο Ισήλθεν ο Ιησούς ει κόμιν τεινά, δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τη δε ειν αδελφή, καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα, περιεσπάτο περιπολήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, κύριε ου μέληση ότι οι αδελφοί μου μόνοι με κατέληπε διακονήν, υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε, είπεν αυτοί ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, με και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ου καφερεθήσετε απ' αυτής». «Εγένετο δε εν το λέγειν αυτών ταύτα, επάρασά της γυνή, φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κυλία η βαστά σας άσε, και μαστή ου θύλα σας. Αυτός δε είπε, μενούν γε, μακάριοι οι ακούοντες των λόγων του Θεού, και φυλάσσοντες Αυτόν». Εκείνο τον καιρό εισήλθε ο Ιησούς, σε μία πόλη. Κάποια γυναίκα που λεγόταν Μάρθα τον υποδέχθηκε στο σπίτι της. Η Μάρθα η αδελφή του Λαζάρου. Και αυτή λοιπόν η Μάρθα είχε και μία αδελφή που την έλεγαν Μαρία εκτός από τον Λάζαρο. Η οποία λοιπόν η Μαρία αφού κάθισε στα πόδια του Ιησού άκουγε τον λόγο του με προσοχή. Η δε Μάρθα ήταν απασχολημένη με πολλές φροντίδες. Αφού στάθηκε δε μπροστά, είπε, «Κύριε, δεν σε νοιάζει που η αδελφή μου με άφησε μόνη για να φροντίζω, πες της λοιπόν σε αυτήν να με βοηθήσει». Απαντώντας δε είπε σε αυτήν ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, με και φροντίζεις για πολλά, με και φροντίζεις για τα φαγητά, τα εφήμερα, ενώ για ένα μόνο έχουμε ανάγκη» η Μαρία δε διάλεξε την εκλεκτή μερίδα που δεν θα αφαιρεθεί από αυτήν. Και ενώ ο Ιησούς έλεγε αυτά, μία γυναίκα από τον κόσμο φωνάζοντας είπε σε αυτόν, «Ευτυχισμένη η κοιλιά που σε κράτησε και το στήθος που σε θύλασε». Και ο Χριστός απάντησε, «Έτσι είναι βεβαίως, αλλά ευτυχισμένη είναι και αυτή που ακούν τον Λόγο του Θεού και τον φυλάτουν. Η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου μας εξιστορεί την είσοδο του Χριστού στην Βιθανία. Ο Χριστός, όπως γνωρίζετε όλοι, είχε φιλικούς δεσμούς με τον Σίμωνα το Λεπρό. Ο Σίμων ήταν φαρισαίος και τον είχε θεραπεύσει ο Χριστός από την Λέπρα και είχε τρία παιδιά, τον Λάζαρο, την Μάρθα και τη Μαρία. Και πάρα πολλές φορές ο Χριστός ως προσκεκλημένος πήγαινε για γεύμα στο σπίτι του Σίμωνα. Εκεί λοιπόν υποδέχθηκαν τον Χριστό η Μάρθα και η Μαρία. Φυσικά ήταν παρόν και ο Λάζαρος και ενδεχομένως ήταν και άλλοι παρόντες. Η δε Μάρθα ξεκίνησε να υπηρετεί το τραπέζι, να ετοιμάζει τα φαγητά, να ετοιμάζει τα ποτά για να περιποιηθεί τους καλεσμένους. Αντιθέτως η, η, αδελφή της, η Μαρία, καθόταν κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε με προσοχή τα θεϊκά λόγια που έβγαιναν από το στόμα του διδασκάλου. Αφού κουράστηκε λοιπόν η Μάρθα να υπηρετεί το τραπέζι, λέει στο Χριστό, «Κύριε, δεν σε απασχολεί που η αδελφή μου με άφησε μόνη μου να υπηρετώ το τραπέζι» και ο Χριστός της απαντάει, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημενάς, και τυρβάζει περί πολλά. Μεριμνάς και φροντίζεις για πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ανώφελα. Μεριμνάς για το φαγητό, για τις μερίδες κλπ. Κλ. Ενώ στην ουσία για ένα μόνο έχουμε ανάγκη. Τι έχουμε ανάγκη? Τον Λόγο του Θεού. Η Μαρία αντιθέτως διάλεξε την εκλεκτή μερίδα. Το καλύτερο φαγητό διάλεξε η Μαρία, πνευματική τροφή που δεν θα αφαιρεθεί ποτέ από αυτήν. Αυτός ο οποίος θα φάει είτε πολύ είτε λίγο θα ξαναπινάσει αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτός όμως ο οποίος γεύεται την διδασκαλία του Χριστού δεν θα πεινάσει ποτέ στον αιώνα. Αυτός ο οποίος πίνει αυτό το αθάνατο νερό με το οποίο ποτίζει ο Χριστός τους πιστούς του δεν θα διψάσει ποτέ στον αιώνα όπως είπε ο ίδιος και στην Σαμαρίτιδα. Και ενώ λοιπόν ο Χριστός έλεγε όλα αυτά και άλλα πολλά, μία γυναίκα, ακούγοντας την διδασκαλία του, ένιωσε τέτοια χαρά μέσα τη τέτοια αγαλίαση, που φώναζε από χαρά και έλεγε «Είναι ευτυχισμένη η κοιλιά που σε κράτησε και το στήθος που σε θύλασε». Και ο Χριστός απάντησε «Έτσι είναι βεβαίως». Να λοιπόν ο Χριστός ο ίδιος μακαρίζει την μητέρα του και είναι ευτυχισμένοι λέει αυτοί που ακούν τον Λόγο του Θεού και τον φυλάτουν. Ο Χριστός εννοούσε όλους αυτούς τους μαθητές του και τους πιστούς του οι οποίοι ακούν τους λόγους του και τους φυλάτουν, τους εφαρμόζουν αλλά όμως εννοούσε για την μητέρα του γιατί η Θεοτόκος έδειξε τέλεια υπακοή στον νόμο του Θεού και είχε ταπείνωση και εφάρμοζε πάντοτε τον νόμο του Θεού στη ζωή της. Αφού λοιπόν διαβάσαμε και την Ευαγγελική Περικοπή, ας έρθουμε τώρα στην Εορτή των Ισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εορτή των Ισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι τόσο κοντά στην αρχή της νηστείας των Χριστουγέννων, αποτελεί μια θαυμάσια εισαγωγή στην περίοδο αυτή, κατά την οποία προετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε την γέννηση του Κυρίου και να εορτάσουμε ως νέα ενσάρκωση του Χριστού στην φάτνη της δικής μας καρδιάς. Διότι αυτό ακριβώς θα είναι η χάρη των Χριστουγέννων, το να γεννιέται ο Χριστός πάντοτε όλο και περισσότερο μέσα μας, να μας μεταμορφώνει πάντοτε όλο και περισσότερο έτσι ώστε η παρουσία του Χριστού να ακτινοβολεί σε όλο μας το είναι και σε όλη μας τη ζωή. Η Παρθένος Μαρία προετοιμάστηκε τόσο θαυμαστά από τον Θεό για την αποστολή της ως μητέρας του Θεού. Από παιδί λοιπόν εισέρχεται στο ναό, αυτή που θα είναι η αληθινή κυβωτός της Διαθήκης. Ο αληθής τόπος της παρουσίας του Θεού μεταξύ των ανθρώπων εισέρχεται στο ναό του Σολομώντα που ήταν χειροποίητος αλλά προεικόνιζε, ανήγγειλε ακριβώς την οριστική κατοικία του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Αχειροποίητη αυτή η οποία θα σηματοδοτούσε τον χρόνο του Ευαγγελίου και τον χρόνο στον οποίο ζούμε. Καμία ίσως ευαγγελική περικοπή δεν θα τέργεζε καλύτερα στην εορτή από αυτήν την περικοπή που διαβάζουμε σε όλες τις θεομητορικές εορτές περί της Μάρθας και της Μαρίας. Η περικοπή αυτή, την οποία μόλις προλίγου ερμηνεύσαμε. Πρόκειται ασφαλώς για την Μαρία, την αδελφή της Μάρθας και του Λαζάρου, αλλά με την επιλογή του αναγνώσματος από μέρους της Εκκλησίας, αισθανόμαστε έντονα αυτήν την διάκριση με την οποία αυτή περιβάλλει κάθε τι που αφορά στην μητέρα του Θεού. Η περικοπή δεν μιλά εδώ για την Μαρία την Θεοτόκο, παρά υπό το πέπλο κάποιας που τη έμοιαζε που έφερε το ίδιο όνομα με αυτήν και αναφέρεται έτσι σαν μέσα από ένα πέπλο σιωπής. Επειδή αυτό ήταν το καλύτερο, το μόνο μέσο για να αποκαλυφθεί κάτι το άρρητο. Η Θεοτόκος, αγαπητοί μου χριστιανοί, έζησε όλη της τη ζωή μέσα στην αφάνεια και την ταπείνωση. Μέσα στα Ευαγγέλια διατηρεί αυτήν την αφανή τη διακριτική θέση της. Τα Ευαγγέλια δεν μιλούν πολύ για αυτήν. Μόνο μέσα από αυτήν την εικόνα της Μαρίας της Βιθανίας που κάθεται στα πόδια του Χριστού, έτσι μεταφέρεται ο νους μας στην ουσία του μυστηρίου της μητέρας του Θεού, σε αυτήν την ακρόαση, ακρόαση που συνενεί στον λόγο δια του οποίου ο Χριστός σαρκώθηκε μέσα της. Με την απάντησή της στον λόγο του Θεού μπόρεσε και εκπληρώθηκε το ανήκουστο μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και γεννήθηκε ο Λόγος, κεφαλαίο το λάμδα, γεννήθηκε ο Λόγος ανάμεσά μας. Με την υπακοή λοιπόν της Υπεραγίας Θεοτόκου γεννήθηκε ο Χριστός, όταν την ώρα του Ευαγγελισμού της μετέφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Η Θεοτόκος τότε έδειξε ταπείνωση και είπε «Ιδού, Ιδού λικύριου γέννη τόμη κατά το ρήμα Σου» είμαι η δούλη του Κυρίου και ας γίνει αυτό το οποίο μου είπες». Η Θεοτόκος λοιπόν είπε το «Ναι». «Ναι και σε όλον αυτόν τον χρόνο της προετοιμασίας που μας θυμίζει η σημερινή εορτή». Η Θεοτόκος καθόταν ήδη στα πόδια του Κυρίου με την έννοια ότι έπρεπε να μελετά, να αναλογίζεται, να μελετά τις γραφές δια των οποίων οικειοποιούνταν όλη την προσμονή του λαού του Ισραήλ, όλη την επιθυμία του για την έλευση του Μεσσία. Καλοδεχόταν αυτήν την επιθυμία, την ζούσε βαθιά, με όλη εκείνη την πτωχία που αποτελούσε έκφραση της ψυχής της. Την πτωχία το πνεύματι που συνιστούσε η αφάνειά της, με όλη εκείνη την παρέτηση από κάθε είδος επιβίωσης με την αποταγή εκείνη που τις έπρεπε για να δέχεται τον λόγο και να συνενεί και έτσι να προετοιμάζεται για την υπέρτατη συγκατάθεση που θα έδινε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ταυτόχρονα όμως η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου μας επιτρέπει να εισέλθουμε και εμείς οι ίδιοι στο μυστήριο αυτό της Θεοτόκου και να μετάσχουμε σε αυτό και έτσι να προετοιμαστούμε μαζί της για τα Χριστούγεννα, για την γέννηση του Χριστού. Οφείλουμε να κάνουμε ακριβώς όπως και εκείνη. Να εισέλθουμε στον ναό μέσα σε αυτήν την ιερή έρημο των γραφών, μακριά από όλες τις μέριμνες και όλες τις έγνοιες του κόσμου. Ασφαλώς δεν γίνεται να μη σκεφτόμαστε τα γήινα, πρέπει σε κάποιο ελάχιστο βαθμό να ασχοληθούμε και με τα βιωτικά, τα καθήκοντά μας, τις ανάγκες μας κλπ. Δεν πρέπει όμως, επουδενή λόγο, η σκέψη μας να είναι ανήσυχη και ταραγμένη. Όλα αυτά, οι μέριμνες, οι ανησυχίες, ο πανικός, αυτά είναι που εμποδίζουν την εσωτερική μας προσοχή, η οποία προσοχή χρειάζεται για να μας προετοιμάσει για την έλευση του Χριστού. Οι ασχολίες μας δεν αποτελούν εμπόδιο με την έννοια ότι δεν θα γίνουν αγωνιώδεις μέριμνες. Θα ασχοληθούμε σε ένα μικρό επίπεδο. Όλες λοιπόν τις σκέψεις μας, όλες τις ε, εσωτερικές μας στάσεις πρέπει να τις ζωογονεί η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή είναι που θα μας επιτρέψει να ασχολούμαστε με τα καθήκοντα, στα οποία θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αλλά όμως θα μας δώσει δύναμη για να αποκτήσουμε αυτήν την εσωτερική προσοχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν δεν έχουμε προσοχή, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και προσευχή. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Προσοχή από τις μέρημνες, μην μας απορροφήσουν. Προσοχή από την αμαρτία, προσοχή από κάθε τι το οποίο μας απομακρύνει και μας χωρίζει από τον Θεό, προσοχή και προσευχή. Ναι, έτσι λοιπόν οφείλουμε να εισερχόμαστε στο ναό της καρδιάς μας, για να γίνεται και η καρδιά μας όλο και περισσότερο ναός του Κυρίου. Εισέρχομαι στο ναό της καρδιάς δεν σημαίνει μόνο ότι αποφεύγω την ανησυχία την εσωτερική, αλλά σημαίνει ότι αποφεύγω την περιέργεια. Αποφεύγω κάθε τι το οποίο μου ταράζει το νου. Αποφεύγω όλα τα κοσμικά για να μπορώ να είμαι προσεκτικός στην εσωτερική παρουσία του Κυρίου, στην κίνηση της καρδιάς μου που με φέρνει προς Αυτόν, ο οποίος βρίσκεται στα βάθη της καρδιάς μου, επειδή το Άγιο Πνεύμα τον έχει εγγράψει εκεί. Στη διάρκεια αυτής της προπαρασκευαστικής περιόδου για τα Χριστούγεννα, το σημαντικό δεν είναι μόνο η νηστεία. Πρέπει ασφαλώς να συνδυάζεται, αλλά μόνο για να βοηθά, για να μετέχει και το σώμα μας, ολόκληρο το είναι μας, στην εσωτερική αυτή στάση, η οποία είναι και το ουσιώδες. Αυτές τις ευλογημένες ημέρες, ας είμαστε προσεκτικοί, στο να μπαίνουμε έτσι, στο ναό της καρδιάς μας, στην ιερή αυτή έρημο θα μπορούσα να πω, χωρισμένη από όλα όσα είναι του κόσμου με την κακή έννοια της λέξης. Με τον τρόπο αυτό θα καθοδηγούμαστε πράγματι από το εσωτερικό φως του Κυρίου προς συνάντησή Του, την οποία θα εορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως. Αξίωσέ μας, Κυρία Θεοτόκε, να ισοδέψουμε στην μετάνοια, στην ταπείνωση, στην συγχώρηση, στην υπακοή, στην αγάπη, στην ολοκληρωτική παράδοση του εαυτού μας, στα χέρια του Ιούσου. Σου. Στις 15 Νοεμβρίου αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων, η πνευματική προετοιμασία των πιστών για την μεγάλη αυτή εορτή μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της γλυκιάς προσμονής, μόλις έξι μέρες μετά από την έναρξη της νηστείας, η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Το ευσεβέστατο ζεύγος, οι δίκαιοι Ιωακήμ και Άννα, οδηγούν την μόλις τριών ετών θυγατέρα τους στον ναό της Ιερουσαλήμ για να την αφιερώσουν στον Θεό. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήσαν άτεχνοι για πολλά χρόνια, καθώς η δικαία Άννα ήταν στήρα. Κάποτε έταξε στον Θεό. «Δώσε μας παιδί Κύριε και θα σου το αφιερώσουμε». Πράγματι, ο Θεός εισάκουσε την προσευχή της και τους χάρισε την χαριτωμένη Μαριάμ. Σήμερα λοιπόν το Ιερό Ζεύγος εκπληρώνει το τάμα του. Μα τι λοιπόν εορτάζουμε ένα οικογενειακό γεγονός, ό, οι καρδιές των πιστών το γνωρίζουν και σκυρτούν στην μελέτη αυτού του γεγονότος. Δεν προσφέρουν απλώς οι δίκαιοι γονείς τον καρπό της αγάπης και της προσευχής τους, αλλά προσφέρει η ανθρωπότητα τον πιο εκλεκτό καρπό της, την Πανάχραντη Μαριάμ, για να διακονήσει στην σωτηρία του γένους μας. Σήμερα εισάγεται η Πανάχραντη Παρθένος στα Άγια των Αγίων για να ετοιμαστεί για την μεγάλη αποστολή της να γίνει μητέρα του Θεού, έμψυχος ναός της Θεότητος, χωρίς να το γνωρίζει, αλλά και αν το γνώριζε, βεβαιώνουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν θα έκανε κάτι περισσότερο επιβίβεται σε ζωή υπακοής στον νόμο του Θεού και νοεράς προσευχής. Η Θεοτόκος ονομάζεται από τους Αγίους Πατέρες ως πρίτανης της νοεράς προσευχής. Η ζωή της Πάναγνης Κόρης μέσα στα Άγια των Αγίων αυτά τα 12 χρόνια από τα 3 έως τα 15 της είναι αυστηρά, ησυχαστική, υψηλή, ουράνια μέχρι που την έτοιμη πλέον κόρη, η ιερείς του ναού, κατά θεία αποκάλυψη, θα την μνηστεύσουν με το σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος θα είναι φύλακας της παρθενίας της και δόκιμος υπηρέτης του μυστηρίου της θεία οικονομίας. Ο αραβώνας της Θεοτόκου με τον Ιωσήφ έγινε όταν η Θεοτόκος ήταν 15 ετών. Ο Ιωσήφ ήταν υπερασπιστής προστάτης της Παρθένου. Δεν είχαν ουδεμία σχέση σωματική, όπως υποστηρίζουν οι Προτεστάντες και όπως υποστηρίζει και η βλάσφημη και ερετική εικόνα, η οποία ονομάζεται και ως Αγία Οικογένεια. Αυτήν την εικόνα, τη βλάσφημη εικόνα της εντός εισαγωγικών Αγίας Οικογένειας, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν πρέπει να την έχουν στα σπίτια τους, διότι προσπαθεί να υποβιβάσει το αϊπάρθενο της υπεραγίας Θεοτόκου και να μας δείξει ότι ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος είχαν σαρκικές σχέσεις. Αυτό είναι βλασφημία και παρακαλώ πολύ αυτήν την εικόνα να την αποσύρετε από τα σπίτια σας. Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης ψάλουμε με σεμνή καύχηση και ιερή συγκίνηση στο απολυτίκιο της ημέρας. Σήμερα το φως της ενσάρκου οικονομίας σκίζει το πυκνό σκοτάδι της πρόχριστου εποχής όπου βασίλευε η αμαρτία και ο θάνατος, όπου ακουγόταν ο στεναγμός των πεπεδιμένων και ο οδυρμός. Γλυκοχαράζει η ημέρα της σωτηρίας μας ίγγικεν η προσδοκία των θλιβωμένων, εν ναό Αγίο ως Αγία αφιερωθήνε η κατοίκησιν του παντάνακτος, του τα σύμπαντα αγιάσαντος, ταύτης ησικήσι, και θεώσαντο την φύσιν την των βρωτών ολισθήσασαν. Έχει πλησιάσει στο ναό εκείνη που είναι η προσδοκία των θλιβωμένων, οι οποίοι ανεξαιρέτως ως απόγονοι του Αδάμ βαρύνονται από την θλίψη, τον πικρότατο καρπό της παρακοής. Αυτός λοιπόν είναι ο καρπός της παρακοής του Αδάμ, η θλίψη, η αμαρτία και ο θάνατος. Και ο Χριστός μας, με την σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, διόρθωσε την παρακοή του Αδάμ και πλέον όποιος πιστεύει σε Αυτόν, το Χριστό μας, και αγωνίζεται θα μπορέσει να εισέλθει στη χαρά του Χριστού και να απολαύσει τα αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει για τους πιστούς του. Έρχεται λοιπόν η Θεοτόκος να αφιερωθεί στο ναό ως Αγία που είναι, ώστε να καταστεί κατοικητήριο του Πανβασιλέα Θεού, ο οποίος με το να κατοικήσει μέσα της Αγία σε τα σύμπαντα, και Θεό σε την φύση των ανθρώπων που είχε εκπέσει από το αξίωμα και τον προορισμό της. Εξέπεσε η ανθρώπινη φύση, εξέπεσε ο Αδάμ δια της παρακοής και από αθάνατος που ήταν έγινε θνητός. Στον μελαγχολικό Νοέμβριο της σύγχρονης ηλιστικής εποχής, της τεχνοκρατούμενης και βαθιά αποστατημένης από τον Θεό, η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου δεν αποτελεί ένα φευγαλαίο χαρούμενο διάλειμμα που ομορφαίνει την γκρίζα καθημερινότητά μας, ούτε μια αφορμή για να νοσταλγήσουμε την χαμένη παιδική αθωότητα, την αρετή άλλων εποχών που μας φαίνονται απόμακρες και ίσως και για πάντα ανεπίστροφες, απέναντίας. Στις 21 Νοεμβρίου, εορτάζουμε ένα γεγονός που συνδέεται με την σωτηρία μας, η οποία συντελέστηκε εν Χριστώ Ιησού, τον Υιό της Υπεραγίας Θεοτόκου, και μας χαρίστηκε αμετάκλητα. Καμία εποχή και καμία κατάπτωση δεν μπορεί να ακυρώσει αυτό το δώρο, εκτός και δεν το δεχθούμε εμείς. Στις 21 Νοεμβρίου τιμούμε ένα πρόσωπο που δεν αποτελεί σκιά του παρελθόντος, αλλά είναι αΐ ζώσα, παντάνασα, πρέσβυρα του κόσμου, μεσίτρια πάντων των χριστιανών, την μητέρα μας. Στα εισόδια της Θεοτόκου εορτάζουν όσοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στον Θεό, ακολουθώντας τον υψηλό βίο της καταχριστών παρθενίας, εορτάζουν και ανακαθιερώνονται εορτάζουν οι έγγαμοι που ζουν τον γάμο τους μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας και συνδέουν τα παιδιά τους με τον Χριστό. Εορτάζουν και στερεώνονται. Εορτάζει η χριστιανική νεότητα, η απροσκύνητη που επιμένει να αγωνίζεται για την αγνότητα και τον αγιασμό της μέσα σε αυτήν την κάμινο της σύγχρονης η δολομανίας. Εορτάζει η νεότητα και δροσίζεται. Εορτάζουμε όλοι μας, γιατί γιορτάζει η μητέρα μας. Εορτάζει η μητέρα μας και στοργικά ευλογεί ιδιαιτέρως τα παιδιά της, που ευλαβικά την πλησιάζουν για να ασπασθούν το Άγιο εικόνισμά της. Από την αγκαλιά της σκορπίζει δώρα, αδάβιες θείου φωτός, κύματα χάριτος και ανακαινήσεως, μυστικά βιώματα, ιερές κλήσεις, λογισμούς επιστροφής. Ατενίζοντας την Αγία της εικόνα, ας την παρακαλέσουμε. Αξίωσέ μας, Κυρία Θεοτόκε, να εισοδεύσουμε στην μετάνοια, στην ταπείνωση, στην συγχώρηση, στην υπακοή, στην αγάπη, στην ολοκληρωτική παράδοση του εαυτού μας στα χέρια του Ιού Σου. Ευλόγησε η Παραγία Θεοτόκε τις ταλαιπωρημένες ψυχές των σύγχρονων παιδιών και των νέων που πριν να καταλάβουν καν τον εαυτό τους τραυματίζονται από την αμαρτία. Δώσε Παναγιά μου να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την πνευματική ζωή τα νέα παιδιά. Χάρισε βιώματα, γέννησε ιερές κλήσεις, δώσε ελπίδα. Γιατί μόνο εσύ μπορείς, τη μητρική σου παρισία χρωμένη, για να γίνεις η ακατέσχυντος προστασία και αμετάθετος μεσητεία των χριστιανών, η Κυρία πάντων ημών. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε με το καλό να εορτάσουμε την εορτή των ισοδίων της υπεραγίας Θεοτόκου, καλόν αγώνα να έχουμε στην Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων, η χάρη του Κυρίου ημών να είναι με όλους μας η υπεραγία Θεοτόκος, να μας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και να μας αξιώσει και όλους εμάς να εισοδεύσουμε στην Βασιλεία του Ιού και Θεού της. Αλλά για να εισοδεύσουμε στην Βασιλεία του Θεού, θα πρέπει πρώτα να εισοδεύσουμε στην καρδιά μας, να κάνουμε μια βαθιά ενδοσκόπηση, να κόψουμε κάθε τι το οποίο μας συνδέει με την αμαρτία και να πάρουμε την σπουδαία αυτή απόφαση για ένα νέο πνευματικό ξεκίνημα. Να πάρουμε την απόφαση για μετάνοια, να αλλάξουμε νου να συνταχθούμε με τον Χριστό και όχι με την αμαρτία, διότι να ξέρετε ότι ο σατανάς μας εξουσιάζει δια των παθών μας και δια της αμαρτίας. Με τα πάθη και τις αμαρτίες μας δίνουμε πάτημα στον σατανά για να μας εξουσιάζει. Μακάρι λοιπόν να μας βοηθήσει η υπεραγία Θεοτόκος στη ζωή μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές τις οποίες διανύουμε, να μας δίνει δύναμη, να μας σκεπάζει με τη σκέπη της την Αγία και να μας καθοδηγεί όλους και να μας δίνει βοήθεια για να μπορούμε να είμαστε αρεστοί στο Χριστό, να κάνουμε τον αγώνα μας, στο πνευματικό, να έχουμε υπακοή στον νόμο του Θεού και να ζούμε ορθόδοξα και αγιοπνευματικά. Να είστε όλοι και όλε καλά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την αγάπη σας και εύχομαι όλες οι ευλογίες του Θεού να είναι στη ζωή σας. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, καλό βράδυ σε όλους, καλή και ευλογημένη Κυριακή, μέρα του Θεού, και πάντοτε να θυμάστε τον Θεό, να μην τον ξεχνάτε, να προσεύχεστε σε Αυτόν, να προσεύχεστε στην Υπεραγία Θεοτόκο, σε όλους τους Αγίους με το κομποσκίνι, με την παράκληση της Παναγίας μας, τους χαιρετισμού της και η βοήθειά της θα έρθει σύντομα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.